Να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση που έχουμε με την κυρία Άντζελα Δημητρίου, η οποία ξεκίνησε από τα πλοκάμια της πολιτικής, από τα δύσβατα μονοπάτια της ελληνοτουρκικής φιλίας και της εξωτερικής πολιτικής. Ξέφυγε καλά σα χέλη και συνεχίσαμε στα ανθρώπινα, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται είναι το φόρτε σας. Μου λέγατε πριν σταματήσουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα ότι κάνατε μια αναφορά στο ότι πολύ συχνά σας κάνουν επιθέσεις για τη μόρφωσή σας και ότι θα θέλατε βεβαίως να έχετε μορφωθεί και ότι τώρα προσπαθείτε να καλύψετε αυτά τα κενά και ότι μαθαίνετε ή μάθατε τρεις γλώσσες ξένες. Τουρκικά, αραβικά και και κάποια άλλη. Αυτές δύο είπαμε. Ναι. Και αγγλικά. Και αγγλικά, ναι. Τις ξέρετε αυτές τις γλώσσες? Όπως μιλάμε τώρα, έτσι τις έμαθα. Τόσο αυτό καλά λοιπόν τις χειρίζεστε. Αυτό λοιπόν για μένα είναι μια μεγάλη σχολή. Το να μπορείς να μάθεις. Έστω και αργά. Με εντυπωσιάζετε. Δεν θα σας κάνω τεστ εδώ, αλλά θα με βάζετε στον πειρασμό, σας το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, δέχομαι τη δήλωση που λένε ότι μιλάτε τρεις γλώσσες εκτός από τα ελληνικά και θέλω να έρθουμε σε κάποια έτσι ανθρώπινα στοιχεία, γιατί αυτά, όπως είπαμε, είναι τα φόρτα σας. Καταρχήν να σας ρωτήσω, σας βρίσκω λίγο σφιγμένη. Όχι, καθώς. Αισθάνεστε περίεργο το πλατό μιας πολιτικής εκπομπής που σήμερα έτσι είστε απέναντί μου? Είσαστε πολύ περήφανοι που είναι η δεύτερη φορά που κάνω συνέντευξη με μια μεγάλη κυρία, που είστε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημητρίου. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν είστε σφιγμένοι, απλώς ξέρετε πολύ καλά να παίζετε το ρόλο σας. Και μπήκατε σε αυτό εδώ το στούντιο με την αίσθηση ακριβώς του τι πρέπει να κάνετε. Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να έρθουμε σε ένα τομέα ο οποίος σας ενδιαφέρει. Δόξα και χρήμα. Έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ φτωχή. Πάρα πολύ. Έχετε βγάλει πολλά λεφτά. Αρκετά. Και είσαστε και ένα πρόσωπο ευρύτατης δημοσιότητας. Αν είχατε να χάσετε ένα από τα δύο, ποιο θα διαλέγατε, ποιο θα αφήνατε, δόξα ή χρήμα? Και θα διάλεγα. Τη δόξα. Τη δόξα, θα μπορούσατε να επιστρέψετε στη φτώχεια? Ναι, έχω επιστρέψει πολλές φορές. Όταν έχω επιστρέψει, έχω γυρίσει από τη φτώχεια που ξεκίνησα, πηγαίνοντας στις κλωστές Πεταλούδα. Δεν εννοώ αυτό εγώ. Τι? Δεν εννοώ να πάτε να τους δείτε ως επισκέπτρια. Δηλαδή να μην έχω... Εννοώ να μην έχετε, ναι, και όταν σας λέω, αν είχατε να διαλέξετε. Να μην είχα, δηλαδή, αφού τα απέκτησα, σίγουρα τα έχω. Αν θα μπορούσε να συμβεί κάτι... Να τα χάσω, πώς να τα χάσω. Μόνο αν γίνει ένας σεισμός μεγάλος και χαθούν τα σπίτια μου. Το ερώτημα ήταν λίγο υποθετικό, αλλά μπορεί να συμβεί στη ζωή και μπορεί να βρισκόσαστε μπροστά στο δίλημα. Η ζωή έχει αυτές τις ακρότητες. Να διαλέξετε να κρατήσετε κάτι από τα δύο.
Όλοι θα άνθρωποι, κρατάγατε τη δόξα και όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, εάν αφαιρέσουμε από πάνω μας ό,τι λάμπει, είμαστε το ίδιο. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνω τι λέτε και φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στη ματαιότητα της ύπαρξής μας. Ότι το τέλος του χρόνου της πορείας είναι θάνατος. Φτιάχνουμε. Φαντάζομαι ότι λέτε αυτό. Και κάποια στιγμή, ακριβώς. Αλλά όμως αυθόρμητα μου απαντήσετε ότι θα διαλέγατε τη δόξα. Βέβαια, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι εννοούσατε να ζήσετε φτωχά, αλλά δοξασμένα. Υπήρχαν μάλλον πολλοί καλλιτέχνες που ήταν πολύ δοξασμένοι, αλλά πάρα πολύ φτωχοί. Αυτό λοιπόν είναι που θα διαλέγατε. Τι σας δίνει έφταιγε, δόξα. Κάτι έφταιγε όμως που μείνανε φτωχοί, έτσι δεν είναι. Τι σας δίνει η δόξα. Τι είναι αυτό που σας προσφέρει. Η δόξα, γιατί γεννήθηκα με στη δόξα. Δηλαδή από τον καιρό που κατάλαβα τον εαυτό μου. Όπου πήγαινα, όπου δούλευα, όπου στεκόμουν, τραγούδαγα. Τραγούδαγα και χόρευα. Το όνειρό μου ήταν να γίνω μία μεγάλη τραγουδίστρια. Αισθανόσασταν δηλαδή από πολύ μικρή σε ό,τι κάνατε ότι είστε το κέντρο της προσοχής. Ναι. Στον περίγυρο που κάθε φορά βρισκόσαστε. Και σαν λιοντάρι που είμαι. Είστε και λιοντάρι. Να και τα ζώδια, πιστεύετε. Τα άστρα. Όχι τα άστρα. Τι πιστεύω. Τους ανθρώπους πιστεύω. Α. Αλλά τα ζώδια, γιατί μου το αναφέρετε τώρα, το ότι είστε και λιοντάρι. Γιατί εντάξει, το συζητάμε. Είναι μια ευχάριστη κουβέντα που γίνεται και την κάνουν όλοι, θέλετε να μου πείτε. Και μερικοί σοβαροφανώς λένε ότι δεν ενδιαφέρονται. Και με το πρώτο που βλέπεις έναν άνθρωπο, δεν το ρωτάς πώς σε λένε. Του λες τι ζώδιο είσαι. Είναι και μόδα. Δηλαδή, τους ψυχολογείτε τους ανθρώπους. Έχετε αυτό χάρισμα. Ναι, αρκετές φορές. Μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός που μου λέει αλήθεια. Μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός που με ειρωνεύεται. Μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο που με αγαπάει. Αυτό είναι χάρισμα μεγάλο. Έχετε αποφύγει κακοτοπιές με αυτό. Εμένα πώς με είδατε, δυσπιστά. Ότι είσαστε μία, το ξαναλέω, χωρίς να θέλω. Όχι, δεν χρειάζεται να το ξαναπείτε. Λέω αν ήσασταν δυσπιστή. Όχι. Δεν μου βγάζετε κάτι αρνητικό. Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, άκουγα ραδιόφωνα, τηλεφωνούσαν από κάποιες εφημερίδες και ρωτάγανε γιατί φιλοξενούμε η κυρία Άντζελα Δημητρίου. Ερώτημα κι αυτό. Γιατί όχι. Καλά, η απάντηση δικιά μου δημοσιογραφικά είναι Δημητρίου, απόλυτα τεκμηριωμένη. Γιατί η Άντζελα Δημητρίου, κυρία Στάιν, είναι πολλαϊκά στρώματα και δεν επιτρέπεται να βγαίνει σε τραπέζια που κάθονται οι πολύ μεγάλοι. Λέτε ίσως ότι αυτό είναι ο λόγος. Αλλά έχετε μια πίκρα επί της στρογγυλής τραπέζης, όλοι χωράμε. Έχετε μια πίκρα σε αυτό όμως, Και όλοι, χωράμε, και όλοι χωράμε σε αυτή τη ζωή. Απ' τη μια το λέτε, αυτό το ότι επειδή είστε από λαϊκά στρώματα και το ξαναλέτε, και από την άλλη δείχνετε ότι σας πικραίνει. Σας πικραίνει. Ναι, μερικές φορές με πικραίνει. Γιατί δεν πειράζω κανέναν. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Έχω βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δεν έχω ακούσει ποτέ ευχαριστώ. Αλλά και πάλι λέω, δεν πειράζει. Όμως, για να δούμε και την άλλη μεριά, γιατί δεν υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι αυθόρμητα και με όλη τους την καρδιά να λένε καλά λόγια για σας. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Ναι. Τώρα δηλαδή θα σας... Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Εσείς γιατί το αναρωτιέστε, εσείς πρέπει να ξέρετε. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η επιθετικότητα και όλη αυτή η απόρριψη. Με όλη την ειλικρίνεια που με διαπρέπει αυτή τη στιγμή, θα σας το πω. Όπως σας είπα, ξεκίνησα από πάρα πολύ χαμηλά, ανέβηκα πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορούν όμως να χωνέψουν ότι η Άντζελα Δημητρίου, χρόνο με το χρόνο, αντί να πέφτει, ανεβαίνει πιο πολύ. Και αυτό πειράζει. Είμαι 25 χρόνια, κυρία Στάιζα. Κι άλλοι ανεβαίνουν, κυρία Δημητρίου. Αλλά δεν δημιουργούν αυτές τις αντιπαλότητες. Ποιες. Υπάρχει μια ένταση. Υπάρχουν, δηλαδή, εγώ θα σας πω ότι ζήτησα από αρκετούς συναδέλφους σας, όπως συνηθίζουμε εμείς να κάνουμε σε εκπομπές που έχουμε έτσι ένα πρόσωπο απέναντί μας, να μας πούν τις απόψεις τους για σας. Και δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα, που σχεδόν κανείς δεν ήθελε να μιλήσει. Κανείς. Το ίδιο και... Ήτανε πολλοί δηλαδή αυτοί που μιλήσατε. Δεν απευθυνθήκαμε σε όλους, αλλά το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό που θα λέγαμε. Ναι. Ναι. Δεν πειράζει, εσύ είναι καλά.
Υπάρχει έτσι μια ένταση πάντως ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους.